Με τον κύριο Γιώργο Αμυρά που πρέπει να συνηθίσουμε μέχρι να ξαναγίνουν εκλογές, οπότε θα δούμε με ποια ιδιότητα θα ξανά είναι στο Κοινοβούλιο, να τον υποδεχόμαστε ως ανεξάρτητο βουλευτή. Καλώς ήρθατε, κύριε Αμυρά. Χαίρετε, κύριε Πολύζο. Ναι, ανεξάρτητος λοιπόν. Ναι. Είναι ωραίο αυτό. Εντάξει, κοιτάξτε. Έχει μεγάλες δόσεις ελευθερίας, αλλά... Πάντα είχα εγώ τις δόσεις ελευθερίας και είχατε στο ποτάμι. Τέτοια ροπή προς το... Εντάξει, κοιτάξτε, τώρα το θέμα είναι ότι έχουμε μέχρι τις εκλογές πολύ λίγο χρόνο μπροστά μας. Το Μάιο οι ευρωεκλογές θα είναι καθοριστικές. Εκεί θα φανεί όντως που πάει το πράγμα. Μακάρι να είναι και διπλές οι εκλογές, ενώ και οι βουλευτικές, για να επέλθει η κάθαρση. Οι κινήσεις, οι τελευταίες μαρτυρούν ότι μπορεί να γίνει τον Μάιο η διπλή προσφυγή. Εγώ νομίζω ότι το Μάρτιο θα τα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός αυτά, ο κ. Τσίπρας, ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις, και τότε θα αποφασίσει. Αλλά η δική μου η αντίληψη είναι ότι δεν μπορεί να πάει και πολύ μακριά με δανεικούς βουλευτές, με βουλευτές leasing που λένε κτλ. Έχεις και τον Καμένο κάθε τρεις και μία να βγαίνει και να πετάει και καμιά χειροβομβίδα. Α, δούμε. Ναι. Πάμε λίγο. Ξέρω ότι δεν σας είναι ευχάριστο τώρα. Το έχετε περάσει, τέλειος, έκλεισε αυτή η σελίδα, αλλά τι ξεχύλισε το ποτήρι? Γιατί πάντα είναι μια-δυο σταγόνες που ξεχυλίζουν το ναι. ποτήρι. Κοιτάξτε, κύριε Πολύζο, το ζήτημα με το ποτάμι ήταν ότι είχαμε εντελώς διαφορετική άποψη για τη συμφωνία των Πρεσπών. Όπως και απεδείχθη, ήμουν ο μοναδικός βουλευτής του ποταμιού που ψήφισε κατά τη συμφωνία των Πρεσπών. Επομένως, στο κόμμα αυτό η κοινή συμπόρευση είχε φτάσει στο τέλος. Δεν θα μπορούσα να μείνω κι εγώ στο ποτάμι όταν έχουμε εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη για ένα εθνικό ζήτημα. Άρα αυτό είναι. Κατά τα άλλα, το ποτάμι για μένα ήταν μια θαυμάσια πολιτική εμπειρία. Γνώρισα αξιόλογους ανθρώπους. Σχεδόν μέχρι τέλους. Δεν επιβεβαιώθηκε το ότι αρχίζει ωραίο, τελειώνει με πόνο? Εντάξει, κάτι που έχει το κύκλο του τον κλείνει, από εκεί και πέρα ανοίγει ένας νέος κύκλος. Εν πάση περιπτώσει, το ποτάμι θα βρει το δρόμο του. Του εύχομαι τα καλύτερα. Να σας πω όμως κάτι, γιατί συγκρούστηκατε τώρα για την θέση του ποταμιού για τη Μακεδονία? Θέλω να πω, ήταν διατυπωμένη από πολύ καιρό. Δεν ήταν σας τώρα. Έλεγε άλλα πράγματα ο κύριος Θοδωράκης εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας από αυτά που δημόσια διατύπωνε? Γιατί πρόγευση ότι θα συμπεριφερθεί όπως συμπεριφέρθηκε είχαμε από μήνες. Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι ότι το ποτάμι πήγαινε από τη θετική προσέγγιση στην αποχή. Από την αποχή στο θα δούμε τι θα ψηφίσουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή μάλλον οι συνεργαζόμενοι προς το ΣΥΡΙΖΑ, και αν δεν έχει πλειοψηφία, εμείς εκεί θα βοηθήσουμε. Υπήρχε, εν πάση περιπτώσει, μια στάση η οποία δεν με εξέφραζε. Ας μείνουμε σε αυτό και από εκεί και πέρα η ζωή τα κρίνει όλα. Άρα σας έδινε, λέτε, έκδοχα διάφορα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω ότι δεν ήταν η συμπόρευση πλέον εφικτή με το ποτάμι. Γιατί για ένα εθνικό ζήτημα είχαμε εντελώς διαφορετική άποψη. Όλα τα υπόλοιπα θα μπορούσαμε σε έναν βαθμό να τα δούμε, αλλά δεν γινόταν. Μάλιστα. Πού νιώθετε πιο κοντά? Το λέω γιατί κάποια στιγμή είχατε συμπράξει, όχι εσείς ναι. προσωπικά, ο κομματικός σας, ο πολιτικός σας φορέας, με το ΠΑΣΟΚ στο κίνημα αλλαγής. Ναι. Την βλέπετε αυτή την προοπτική ενδιαφέρουσα? Για μένα προσωπικά λέτε, όχι. Εγώ δεν συμμετείχα καν όταν το ποτάμι μπήκε στο ΠΑΣΟΚ, και στην ουσία τι έκανε το ποτάμι, και αυτό ήταν το μεγάλο του πρόβλημα, αν θέλετε. Εκεί έχασε τους περισσότερους ψηφοφόρους στο ποτάμι, τους ανθρώπους που το ακολουθούσαν. Λοιπόν, με το που έγινε ΠΑΣΟΚ το ποτάμι τελείωσε. Ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που εγώ δεν συμμετείχα στις κοινέ διαδικασίες του ΚΙΝΑΛ από την πλευρά του ποταμιού. Διότι δεν με εξέφραζε αυτός ο χώρος. Έτσι κι αλλιώς και τότε και σε εμάς εδώ λέγατε ότι πρέπει να είναι πιο φιλελεύθερο. Εννοείται, μα είχα κατεβάσει και πρόταση αυτό το πράγμα. Τη φεύγει και πολύ καλά. Θα τα δούμε. Αυτό που με εμένα εκφράζει είναι όταν οι συνεργασίες γίνονται με χαρτί και με μολύβι. Να ξέρεις για ποιο πράγμα συνεργάζεσαι και να το ανακοινώνεις στον κόσμο. Εγώ έλεγα τότε, οπωσδήποτε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι ένα κομβικό σημείο. Δεν γίνεται η Ελλάδα να είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που απαγορεύει τα μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά πανεπιστήμια. Είναι ένα σημείο που πρέπει να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε, ανάλογα με την οπτική του καθενός. Υπάρχουν τέτοια σημεία. Όπως το δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο πρέπει να πάψει να είναι τόσο κοστοβόρο και τόσο χαμηλής απόδοσης. Οι Έλληνες πολίτες οφείλουν να έχουν καλές υπηρεσίες από το δημόσιο. Χρειάζεται εκεί δουλειά, πολύ, μεταρρυθμίσεις. Η διαφθορά, η μεγάλη και η μικρή, πρέπει να πολεμηθούν. Τελείωσε. Η διαφθορά είναι παρούσα. Το βλέπουμε παντού. Και από την άλλη, το κράτος. Αυτά μας τα λέγατε πίσω. Την περίοδο που μας συστηνόσασταν. Συστηνόσασταν στην ελληνική κοινωνία. Λέτε ότι τα άφησε πίσω του το
ποτάμι ότι δεν τα υπερασπίστηκε μέχρι τέλους αυτά. Πέρα από τα πανεπιστήμια. Τα υπερασπίστηκε και βεβαίως τα υπερασπίστηκε. Και εγώ ήμουν στην πρώτη γραμμή. Τι έκανα. Ήμουν στην πρώτη γραμμή για αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Mm-hmm. Αλλά το ζήτημα είναι ότι με μια τέτοια κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ και ορφανά ΑΝΕΛ, τίποτα δεν μπορεί να περάσει. Δεν, οι άνθρωποι δεν το έχουν. Σκέφτονται διαφορετικά. Με ένα κρατισμό, με ένα κομματισμό και με, έτσι θα έλεγα, μια φοβική αντίληψη των πραγμάτων. Επομένως, εκεί είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Τι μένει από την συζήτηση για την αναθεώρηση? Κοιτάξτε, μένει το ότι ο μεν κύριος Τσίπρας χρησιμοποίησε πάρα πολύ το ζήτημα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του τρόπου εκλογής και τις υπόλοιπες διαδικασίες για να τα δει κομματικά σε σχέση με τις επόμενες εκλογές. Και το άλλο για μένα είναι η πικρή γεύση που σας το λέω, είναι ότι δεν περνάει για την επόμενη αναθεωρητική βουλή το άρθρο 16 για τα κρατικά πανεπιστήμια, τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δηλαδή, είναι πολιτισμικό το ζήτημα. Θα πρέπει τώρα να περιμένουμε άλλα 10 χρόνια στην ουσία για να επιτραπούν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Όταν έχουμε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, ιδιωτικά νηπιαγωγεία, ιδιωτικά δημοτικά, ιδιωτικά γυμνάσια, ιδιωτικά κολέγια, όταν έχουμε αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα από ιδιωτικά πανεπιστήμια ξένα που ανοίγουν παράρτημα στην Ελλάδα, δηλαδή αντιλαμβανόμαστε όλοι το πόσο στρεβλό είναι όλο αυτό. Ναι. Λοιπόν, η Κύπρος θάλει εκπαιδευτικά και καλά κάνει, γιατί έχει επιτρέψει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η Κωνσταντινούπολη στην Τουρκία έχει 150.000 ξένους φοιτητές οι οποίοι φοιτούν σε τουρκικά μη κρατικά πανεπιστήμια. Δεν γίνεται εμείς να μένουμε πίσω στη γνώση και στην άμυλα της πληροφορίας. Νομίζω ότι μόνο από την ιδιωτική εκπαίδευση έχει 2% στο ΑΕΠ της. Πλέον. Η Τουρκία, είπατε. Η Κύπρος. Α, η Κύπρος. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή στα χρόνια αυτά πόσα είναι. Δεκατόσα χρόνια που έχει. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα με ανοιχτό μυαλό και να δούμε για ποιο λόγο μένουμε πίσω ενώ δεν θα έπρεπε και ποια είναι τα δυνατά μας χαρακτηριστικά. Εάν δουλέψουμε πάνω σε αυτά τα δυνατά χαρακτηριστικά, είμαι σίγουρος ότι η χώρα βεβαίως θα μεγαλουργήσει. Πραγματικά θα μεγαλουργήσει. Είστε εξ αυτών που πιστεύουν ότι υπάρχουν περιθώρια να βελτιωθεί μια κακή, όπως την καταγγείλατε κι εσείς, συμφωνία για το Μακεδονικό? Κοιτάξτε, πώς να βελτιωθεί δεν ξέρω. Λέει η Νέα Δημοκρατία, εμείς θα εμποδίσουμε την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτό. Αυτό δεν είναι βελτίωση συνθήκης, διότι η συνθήκη δυστυχώς... Αλλά θα το κάνουμε πιέζοντας να αλλάξουν ζητήματα. Κοιτάξτε, η συνθήκη έχει, η συμφωνία αυτή έχει προβλήματα πολλά. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει. Δυστυχώς, όπως φαίνεται, δεν θα αλλάξει. Διότι από τη στιγμή που υπεγράφει αυτή η συμφωνία και πέρασε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ευτυχώς όχι με την ψήφο μου, τα πράγματα στενεύουν πάρα πολύ. Στο ίντερνετ η χώρα, η γειτονική χώρα, θα λέγεται τελεία μη καπαντή, θα έχει κατάληξη. Mm. Μασεντόνια. Όχι North Μασεντόνια, χωρίς τον ίμπροστά που σημαίνει βόρεια. Θέλω να πω λοιπόν ότι από τη στιγμή που και ακόμα και αυτό είναι κατοχυρωμένο υπέρ γειτόνων, δύσκολα θα αλλάξουν τα πράγματα. Και από τη στιγμή που μπήκανε στο ΝΑΤΟ, ακόμα πιο δύσκολα θα σας έλεγα εγώ. Γιατί έχουν την υψηλή προστασία τελείωσε των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό που θέλανε να το πετύχουν, το πετύχανε και οι δύο πλευρές. Ενώ οι Βόρειοι γείτονες και οι Αμερικανοί με τον οργανισμό του ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Γενικώς τα εθνικά ζητήματα σε εκείνη την περιοχή σας απασχολούν μετά και τις δηλώσεις Ράμα? Που κάποιοι τις χαρακτηρίζουν πολύ περίεργες, ότι συζητούμε με την Ελλάδα για τα σύνορά μας. Θυμάστε ένα συμβάν που είχε γίνει με αυτά τα κολονάκια, τα χιλιομετρικά και τη συνοριογραμμή μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας που κάποια στιγμή καταστράφηκαν όλα. Σας αναφέρω λοιπόν ότι ακόμα και από το κολονάκι έως τις επίσημες δηλώσεις του Ράμα, πολλά ενδεχομένως υπάρχουν που δεν τα ξέρουμε. Άρα ας δούμε με ψυχραιμία και ηρεμία. Και εγώ λέω εκλογές εδώ και τώρα, διότι δεν μπορεί ο κ. Τσίπρας να διαπραγματεύεται εθνικά ζητήματα άλλο. Εγώ θεωρώ ότι είναι. Τι θα τον υποχρεώσει να πάει σε εκλογές επικίνδυνος εδώ και τώρα, κύριε Αμπίδη? Μόνο οι δημοσκοπήσεις πιστεύω. Εάν δει το Μάρτιο ότι χάνει πάρα πολύ έδαφος. Στις ευρωεκλογές, να μην πάει με την ήττα των ευρωεκλογών. Ακριβώς. Ενδεχομένως να πάει μαζί με τις ευρωεκλογές, αν βλέπει ότι η διαφορά μετά θα είναι τεράστια και μία αναστρέψιμη για εκείνον. Αλλά αυτά είναι παιχνίδια πολιτικού συστήματος. Mm-hmm. Θα πρέπει μια χώρα να ξέρει πότε γίνονται εκλογές, να τηρούνται οι χρόνοι. Να υπάρχουν ξεκάθαρες λύσεις σε περίπτωση αδυναμίας μιας κυβέρνησης που γίνεται κυβέρνηση μειοψηφίας από κυβέρνηση πλειοψηφίας για να κυβερνήσει. Θα έπρεπε να υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι μηχανισμοί. Τέτοιους μηχανισμούς εγώ δεν βλέπω. Ούτε και με τη συνταγματική αναθεώρηση αποκτήσαμε. Δηλαδή είναι στο κέφι του κάθε πρωθυπουργού το πότε θα κάνει εκλογές.
Δεν πάει έτσι. Υπάρχει μια οικονομία στη μέση, υπάρχει μια κοινωνία. Ναι, ακριβώς επειδή υπάρχει μια οικονομία στη μέση και μια κοινωνία, η κυβέρνηση λέει ότι εγώ θέλω επαρκή χρόνο για να ξεδιπλώσω τις παροχές μου. Δεν λέει τη λέξη παροχές. Για παράδειγμα, να θα μιλήσουμε σε λίγο με την κυρία Παπανάσιου βεβαίως για τη χθεσινή συνάντηση με τους αγρότες, αλλά τον άλλο μήνα η κυρία Παπανάσιου είναι εκείνη που θα ανακοινώσει 120 δόσεις, αυτές τις ρυθμίσεις που θα ανακουφίσουν, λέει η κυβέρνηση, και την αγορά και τους ελεύθερους επαγγελματίες και μια σειρά από άλλα ζητήματα που σιγά σιγά βγαίνουν ως τα μαγικά από το καπέλο του ταχυδακτυλού. Ναι, λοιπόν, νομίζω ότι ο κόσμος πια αντιλαμβάνεται και δεν τρώει κουτόχορτο. Ίσως να φάγει αρκετό σανό το 2015, λίγο παραπάνω το 2016, μέχρι εκεί. Ξέρει ότι η φορολογία έχει αυξηθεί, σωστά. Οι δουλειές κλείνουν. Οι νέες θέσεις εργασίας είναι όλες με 300 ευρώ και με 4 ημέρες ή 3 ημέρες την εβδομάδα, αλλά στην ουσία full μαύρη εργασία. Ο κόσμος ξέρει την ακρίβεια. Παντού όλα τα τρόφιμα, όλα τα είδη, ο ΣΥΡΙΖΑ τα πήρε με ΦΠΑ 13% και τα πήγε στο 23% και μετά αύξησε και το 23% το έκανε 24%. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται. Αυτές οι παροχές δεν είναι παροχές, είναι επιστροφή ενός μικρού μέρους από όλα όσα έχει πάρει αυτή η κυβέρνηση από τον κόσμο. Λοιπόν, άρα αντιλαμβάνεται ο κόσμος τι γίνεται και θα ψηφίσει με ξεκάθαρο κριτήριο. Παίζει μέσα ρόλο και το μακεδονικό βεβαίως και η οικονομία και κυρίως θα έλεγα εγώ η δυνατότητα ή όχι να βλέπει ελπίδα για το μέλλον του. Αυτό είναι. Πάντως δεν προκύπτει από καμιά δημοσκόπηση από αυτές ακόμη που δείχνουν διαφορά 10 και 11 μονάδων του κυβερνώντος κόμματος με τη Νέα Δημοκρατία συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είστε εξ αυτών που περιγράφουν μια καταστροφική κυβέρνηση για τον τόπο, λέτε να φύγει αύριο γιατί κάνει ζημιά, αλλά δεν προκύπτει αυτό δημοσκοπικά. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Αλλά ούτως ή άλλως, να πούμε κάτι, το παλιό Πασόκ έχει πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα στην ουσία μιλάμε για ένα ΣΥΡΙΖΑ πλάς παλιό Πασόκ. Το είδαμε και στον μίνι ανασχηματισμό σήμερα. Δύο υπουργού του Γιώργου Παπανδρέου, του πήρε ο κύριο Τσίπρα. Τι σχόλιο έχετε γι' αυτό? Τι σχόλιο να πω, είναι. Τι να το πω, κίνημα αλλαγή λέει ότι αυτοί πάντα χτυπούσαν καρέκλε. Κυνηγούσαν καρέκλε. Δεν ξέρω τι κάνανε. Εγώ πάντω είδα τι δηλώσει που είχαν κάνει σαν υποψία στον χρόνο πέρυσι τα και πρόπερσι. Ναι, και τα tweets του εναντίον τη κυβέρνηση αυτή. Και λέγοντα ότι είναι οι χειρότεροι απαταιώνε. Και ξαφνικά γίνονται υπουργοί του. Τι να πω, δεν χρειάζεται σχόλιο. Εσεί βλέπετε ανάμειξη σε αυτό του κυρίου Παπανδρέου? Όχι, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Όχι, όχι. Θεωρούνται στελέχη. Τι λόγο του θα έχει? Είναι πιο κοντά στο. Δεν ξέρω τι να σα πω. Δεν νομίζω πάντως. Τι λόγο θα έχει ο κ. Παπανδρέου τώρα να φυτέψει δύο υπουργούς? Τι να σα πω. Μάλιστα. Mm. Πότε θα μάθουμε για εσάς, κύριε Μοιρά, τι θα κάνετε? Εγώ, κοιτάξτε, είμαι ανεξάρτητος βουλευτής και θα παραμείνω ανεξάρτητος βουλευτής. Επομένως, μέχρι να τελειώσει η κοινοβουλευτική μου θητεία. Λέτε ότι το Μάρτι μπορεί ο Πρωθυπουργός να αποφασίσει ότι θα έχουμε προώρη προσφυγή στις κάλπες. Μακάρι, θα πω εγώ. Μακάρι να έχουμε προώρη προσφυγή. Άρα θα αποφασίσει υπό την πίεση εκείνων των εξελίξεων. Θα αποφασίσω σε σχέση και με τις εξελίξεις φυσικά, αυτό έλειπε, και με την προσωπική μου ηρεμία. Πολύ καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Ευχαριστώ. Δεν κάνει να τα λένε οι δημοσιογράφοι αυτά, αλλά μακάρι να είστε και στην επόμενη. Ευχαριστώ, κύριε Πολυζό. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς, κυρία Μοιρά. Λοιπόν. Είναι 15η Φεβρουαρίου σήμερα και από τις πολλές αγάπες που μελώσαμε χθες, τα μπαλόνια, όλα αυτά τα γλυκά και τέτοια, δεν ξέρω, βγήκατε χθες να δείτε τι γινόταν? Πέρασα από το δρόμο, ναι, γινόταν χαμός. Χαμός, εγώ πήγα κάποια στιγμή εκεί στο πολύ κέντρο και είχαν γνωστή σοκολάτα που είχε ταμπλό, που είχε ένα διάκοσμο που έλεγες, okay, ρε παιδί μου, εντάξει, αν δεν είσαι ερωτευμένος. Αν δεν είσαι ερωτευμένος μπορεί να με αναχωλήσεις. Έτσι. Αλλά λοιπόν, εντάξει.